Σε άλλα θέματα της επικαιρότητας, σοκαρισμένοι είναι οι 9 άνθρωποι που δέχθηκαν άγρια επίθεση από σκύλο στη Θεσσαλονίκη. Όλοι λαμβάνουν ειδική φαρμακευτική αγωγή, ενώ ήδη η κτηνιατρική υπηρεσία έχει απολυμάνει όλους τους χώρους όπου κινήθηκε το Pitbull στο πρατήριο καυσίμων. Τις επόμενες ημέρες θα βγουν και τα αποτελέσματα των εξετάσεων που θα δείξουν εάν το ζώο ήταν άρρωστο. Το ρεπορτάζ της Πολύνας Κολοκοτρώνη. Η επίθεση του Pitbull στο πρατήριο καυσίμων δεν είχε προηγούμενο. Ο σκύλος πηδούσε πάνω σε αυτοκίνητα, κυνηγούσε με μανία τα θύματα του, κατασπάραζε όποιον έβρισκε μπροστά του. Δάγκωνε ξανά και ξανά, ξεσκίζοντας τις σάρκες 9 ανθρώπων που μετά τον τρόμο που έζησαν, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τα δόντια του εξαγριωμένου ζώου, τώρα αισθάνονται να τους κυριεύει ο φόβος της λύσας. Θα σταλεί, όπως μας είπαν από την αστυνομία, το σώμα στην Αθήνα για να γίνει η εξέταση αν είναι λυσασμένο ή όχι. Αν δεν είναι, ό,τι κάναμε από εμβόλια, εντάξει. Αν είναι, θα συνεχίσουμε όλη τη σειρά των εμβολίων και από ό,τι μας είπαν οι γιατροί, δεν διατρέχουμε κανένα κίνδυνο. Την άγρια επιδρομή του σκύλου σταμάτησε αστυνομικός που τον πυροβόλησε πριν επιτεθεί και σε άλλους. Στο νεκρό ζώο γίνονται τώρα εξετάσεις προκειμένου να διαπιστωθεί εάν είχε προσβληθεί από λύσα. Ήδη στο πρατήριο καυσίμων, κλιμάκιο της κτηνιατρικής υπηρεσίας πραγματοποίησε απολύμανση σε όλους τους χώρους όπου κινήθηκε το Pitbull. Μας έδωσε και κάποιες συμβουλές το να απομακρύνουμε σφουγγαρίστρες, πατάκια, κουβάδες, γιατί υπάρχει ο κίνδυνος του μικροβίου της λύσας. Γνώστες της συγκεκριμένης ράτσας πάντως κάνουν λόγο για ήρεμα ζώα, που όμως γίνονται εξαιρετικά επιθετικά εάν νιώσουν ότι απειλούνται και δεν αποκλείουν το ενδεχόμενο το Pitbull που εμφανίστηκε ξαφνικά στο βενζινάδικο σκορπώντας τον πανικό να έχει υποστεί κακοποίηση. Είναι σαν να τον έχουν βγάλει από ένα κλουβί και δεν έχει ξαναδεί άνθρωπο. Δεν αισθάνεται απειλή. Φοβόταν, γι' αυτό ορμούσε στους πάντες, έτσι. Η αστυνομία συνεχίζει τις έρευνες για τον εντοπισμό του ιδιοκτήτη που προς το παρόν παραμένει άφαντος.